Ουσιαστικά και αυτή η τελευταία τοποποίηση του προϋπολογισμού για μας δεν αλλάζει τίποτα από την πολιτική σας, η οποία είναι αντιλιακή, όπου οι ανάγκες των λαϊκών ουσιαστικά στρωμάτων δεν καλύπτονται. Δίνεται ουσιαστικά ψίχουλα τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και πακτολού χρημάτων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Σας τα είχαμε πει, γιατί είχαμε ξανατοποθετηθεί και στον προϋπολογισμό. Σας το ξαναλέμε και τώρα, γιατί φαίνεται ότι διόλου ουσιαστικά δεν λαμβάνετε υπόψη σας τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών, πολύ περισσότερο τώρα, σε μια περίοδο πολύ δύσκολη όπου διανύουμε. Φαίνεται καθαρά ότι από το σύνολο της τοποποίησης της τέταρτης του προϋπολογισμού ότι δεν έχετε καμία επαφή ουσιαστικά με την κοινωνική πραγματικότητα. Η πανδημία ανέδειξε με το χειρότερο τρόπο τις οξυμένες ανάγκες, τόσο στην υγεία, στην ανάγκη ελεύθερων χώρων για άθληση, αλλά και στην εκπαίδευση. Εσείς εξακολουθείτε να μην διεκδικείτε ουσιαστικά κονδύλια από το κρατικό προϋπολογισμό για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Ακόμα και για τομείς όπως η υποχρεωτική προσχολική αγωγή, που φαίνεται ότι αυξάνονται οι ανάγκες για νέους παιδικούς σταθμούς, για σχολεία, φαίνεται ότι δεν τις καλύπτεται. Και γιατί το λέμε αυτό, για να δούμε και συγκεκριμένα στοιχεία. Το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Κάνετε ένταξη ενός νέου έργου συνολικά προτινόμενου προϋπολογισμού κοντά στο 1 εκατομμύριο, που είναι αυτό ουσιαστικά για την επισκευή του θεάτρου Ρουφ, ενώ παράλληλα απεντάξατε 4 έργα ίδιου ποσού, που είναι ουσιαστικά έργα που έχουν ανάγκη κατοικία τη περιοχή, στο Δήμο Ζωγράφου για συντήρηση σχολικού κτηρίου, βελτίωση παιδικών χαρών στο Δήμο Κερατσινίου του Βαραπετσόνα, ολοκλήρωση εργασιών στο γήπεδο του ΣΕΦ και εργασίε συντήρηση σε νηπιαγωγείο του Περάματο. Παράλληλα, βγάλατε από ιδίους πόρους και βάλατε ουσιαστικά στο ΕΣΠΑ το μεγάλο αυτό έργο του Φαλιρικού Όρμου, έτσι όπως το λέτε, ενώ θα μπορούσατε να βάζετε σε ΕΣΠΑ πραγματικά έργα που έχει ανάγκη ο λαός της Αττικής. Αλλά ουσιαστικά και οι ίδιοι πόροι που απελευθερώνονται δεν κατευθύνονται στην επίλυση των λαϊκών αναγκών, αλλά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Για να δούμε λοιπόν τα έργα τρίτων. Έχετε 3 σοβαρά έργα που δεν έχετε υπογράψει ουσιαστικά συμβάσεις. Όταν είχε ανάγκη η Αττική, και θα το κουβεντάσουμε και μετά, αν προλάβουμε τα αντιπλημμυρικά έργα που το βιώσαμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Και ουσιαστικά θα το κουβεντιάσουμε δηλαδή και στο σχέδιο αντιμετώπισης. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, θα κουβεντιάσουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης που ουσιαστικά δεν αντικατοπτρίζεται σε νούμερα και αριθμούς στον προϋπολογισμό. Επίσης, αυτό που έχουμε να πούμε είναι, βλέπουμε δηλαδή επίγουσες εργασίες καθαρισμού ρευμάτων. Δεν γίνεται κουβέντα για αυτά τα θέματα, τα οποία είναι μηδέν ουσιαστικά στη σύμβαση. Στο γύρο Ιόνης, στα έργα νότου τομέα, στον ποταμό Ηλισσού, στην ολοκλήρωση ουσιαστικά του δίκτυου αποχέτευσης και εγκατάστασης κολλημάτων στον οικισμό της Ίδρας. Φαίνεται η αντιλαϊκή πολιτική σας και στα εξής. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού που δίνεται ουσιαστικά 22,10% στις αστικές αναπλάσεις, 15% στα αντιπλημμυρικά που καταλαβαίνουμε τι ανάγκη έχουμε και 4% σε παιδικούς σταθμούς που έχει ανάγκη Αττική. Ενώ για τα σχολικά κτίρια, που βέβαια δεν είναι αποκλειστική ευθύνη δικιά σας της περιφέρειας, αλλά υπάρχει και αρμοδιότητα συγκεκριμένη, τα ποσά είναι ελάχιστα. Την ίδια στιγμή που παρακολουθούμε όλο το προηγούμενο διάστημα να προχωρούν συγχωνεύσεις τμήματος σε όλη την Αττική, με 28 διατμήματα μπροστά στην πανδημία, με χιλιάδες κρούσματα στο μαθητικό πληθυσμό. Και παράλληλα, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι, και το είχαμε βάλει και στον προϋπολογισμό, ότι συνεχίζεται να δίνεται μεγάλο ποσό από τον προϋπολογισμό στον κεντρικό τομέα, όταν αυτή τη στιγμή οι ανάγκες στη Δυτική Αττική είναι τεράστιες. Με την τέταρτη τροποποίηση φαίνεται ότι ουσιαστικά υποτάσσεστε, όπως και στον προϋπολογισμό, στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στις προτεραιότητες που συνθέτει ουσιαστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στο κεφάλαιο ουσιαστικά και στους επιχειρηματικούς ομίλους στην περιφέρεια Αττικής. Θα το καταψηφίσουμε και το τέταρτο και το πέμπτο θέμα.